Με περιμένει πάρα πολύ ώρα εδώ πέρα ένα εξαιρετικά καλωτημένο κύριο. Ο κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο είναι αντινάβαρχο. Ένα από στρατεία προφανώ. Αλλιώ θα είχατε έρθει με τη στολή, σα υποθέτω. Τι να κάνω. Θα είχατε έρθει αλλιώ με τη στολή, αν είσαστε. Η στολή είναι μόνο για το στράτευμα. Oh, και για την διαδήλωση υπέρ τη Παλαιστίνη. Ε, 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 ακούστε κάτι. Η στολή είναι ένα εθνικό ένδυμα. Το οποίο οι πάντε υποχρεούμεθα, οι ένστολοι, να το φέρουμε κατά την περίοδο τη υπηρεσία μα πολιτικές πεπιθήσεις, πιστεύω, και όλα αυτά μένουν έξω από την πύλη του στρατοπέδου. Από εκεί και μετά, βεβαίως ο καθένας με αυτό που έχουμε μάθει εδώ το δικαίωμα, το δικαιωματισμό, μπορεί να φορέσει τη στολή του και να πάει Στη να, να, να τη ζευτιλήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ασπαζόμαστε. Για μένα είναι απαραδεκτό. Τι πίνη θα βάζατε σε έναν ναύτη σας που θα το έκανα αυτό. Στρατοδικείο κατευθείαν. Στρατοδικείο. Βεβαίω. Πώ μπορεί να προσβάλλει κάτι το οποίο τόσα εκατομμύρια άλλοι το σέμπονται. Μα είμαστε καλά. Πού βρισκόμαστε, Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει, επειδή έχει ένα πιστεύω, δεν του αρέσει το ένα ή το άλλο. Αλλά μην σα παρακαλώ, δηλαδή κατευθείαν. Δεν το συζητάμε. Αυτά μόνο έτσι κόβονται οι. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πολιτικά κόμματα έσπευσαν να σταθούν. Ας, δεν και... με ενδιαφέρουν. Τα πολιτικά κόμματα κομμάτω στο, 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 στο κόμμα του. Στο στρατό, ο στρατό είναι εθνικό θέμα. Τον πληρώνουν όλοι και τον σέβονται όλοι. Μάλιστα. Α το κόψουμε εδώ. Έχει... Έχω... Την ακούω πολύ σοβαρά την άποψή σα. Μην σα πω ότι να σπάζουμε κιόλα. Ε, αλλά δεν είναι δουλειά μου να σπάζω αυτή την άποψη, γιατί δεν είμαι στρατιωτικό. Ε, okay. Σα κάλεσα εδώ για ένα άλλο θέμα, ωστόσο. Και απλώ σα έδωσα την ευκαιρία να κάνετε αυτό το σχόλιο, γιατί είναι ένα από τα θέματα των ημερών, αυτό το τι έγινε με αυτό το φαντάρο. Ακούω καλά, θα φτιάξουμε κι εμεί Iron Dome σαν του Ισραηλινού σιδερένιο θόλο. Και θα σα πω, γιατί μου αρέσει να είμαι προκατηλημένο σε ερωτήσει, όπω το έκανα και προηγουμένω με την κυρία Ρεπούση. Υποθέτω ότι ακόμα και αν φτιάξουμε εμεί Iron Dome, σαν του Ισραηλινού, ε, δεν θα είναι και πάρα πολύ Iron. Καμιά φορά θα δουλεύει, καμιά φορά θα έχει απεργία. Πώ θα το κάνουμε, θα είναι πραγματικά λειτουργικό αυτό, ή θα πετάξουμε τα λεφτά μα. Αν σα πω ότι το έχουμε. τότε τι λένε ότι θα το φτιάξουμε. Κοιτάξτε, δεν λένε ότι θα φτιάξουμε η κάθε χώρα ξεχωριστά. Είναι ότι θα φτιάξουμε Iron Dome. Για όλη, ναι. για όλη, την Ευρώπη. Εδώ μου το έχετε στείλει εσεί αυτό το δίκτυο. Βεβαίω. Αυτό είναι ένα θόλο. Αυτό εδώ όλο. Θα... Προστατεύει και του Άγγλους γιατί. Ναι, οι Άγγλοι θέλουν να μπουν ναι. σε αυτό και θέλουμε να μπουν διότι είναι οι... Οι... οι, Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί έχουν τα περίφημα ακόμα αντιβαλιστικά βλήματα. Α, διότι ας. αυτό είναι μια καινούργια προστασία όλη τη Ευρώπη και τη Κύπρου, όπω βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς Πάμε να κάνουμε. Πάμε να δούμε όμω παρακάτω. Να, να σας σα πω γιατί, γιατί, το έχουμε. Γιατί το έχουμε. Πώ γίνεται αυτό το αεροδόμ. Το πρώτο, το πρώτο αυτό που έχουν οι Ισραηλινοί στις πόλεις τους είναι αυτός εδώ ο πράσινος θόλος. Τον βλέπετε. Ο οποίος αντιμετωπίζει βλήματα σαν και αυτά που στέλνει η Χαμάς, που στέλνει η Χεσμολάχ στο Ισραήλ. Τέτοιο. Και τον άλλον στο δεύτερο έχουμε έχουμε, έχουμε Patriot. Έχουμε, τα πλοία, έχουμε τον, τον αεροσκαφών τα βλήματα. Έχουμε τα, τα, τα αντιεροπορικά και αντιβαλ, αντιβληματικά βλήματα των πλοίων. Έχω, αυτά τα έχουμε ήδη. Θα σας πω πώς θα τα θα το δείτε, θα το δείτε, δείτε παρακάτω πώς τα χρησιμοποιούμε. Και βεβαίως αυτό που πάμε να φτιάξουμε είναι αυτό το πρώτο, το οποίο το έχουν σχεδόν όλες οι χώρες, να το επεκτείνουμε στο δεύτερο layer και μετά να πάμε όλοι μαζί στο τελευταίο τρίτο και τέταρτο που αντιμετωπίζουμε βλήματα σαν και αυτά που έρχονται από το Ιράν ή από τις... Έχω μια ερώτηση. Βεβαίω. Δείξτε μου λίγο την προηγούμενη διάφορα. Όχι, να πάμε στην επόμενη. Να πάμε σίγουρα. Όχι, ας... όχι, ας... όχι ας... Να, δείτε, να δείτε, το επόμενο. Μέχομαι το, δείχ... το να κάνω πιο, μια παραστατικ... ερώτηση, πιο παραστατικά. Θα τη δείξουμε, αλλά να κάνω εγώ μια ερώτηση με βάση την προηγούμενη. Α πούμε ότι στην περιοχή εδώ κάτω, στην Ελλάδα, θα τη δείξουμε τώρα. Εδώ. <laughs> εδώ. φεύγει ένα πύραυλο Τυχαία το λέω. Από εδώ που είναι η Άγκυρα. Θα σα το έχω ετοιμάσει. Υπάρχει πιθανότητα να πει ο Άγγλο Α, δεν διακινδυνεύω τη σχέση μου με την Τουρκία, δεν στέλνω την αντιπυραυλική μου Όχι, πέρα. όχι. Γιατί ο Άγγλο. Καταρχήν η Τουρκία δεν έχει βαλιστή. Τυχαία το είπα. Α Λέ, φύγει λέω... από εδώ, από τη Μαύρη Θάλασσα μέσα. Ε, από τη Μαύρη Θάλασσα ο Άγγλο θα πει ε, σίγουρα 100% ναι. <laughs> <laughs> αλλά να μην, να μην κολλήσουμε εκεί. Λοιπόν, δέστε το αυτό τώρα. Δέστε το. Εδώ φεύγει ένα πύραυλο. Από την Ρωσία. Και βεβαίω οι Εγγλέζοι, οι Πρώτοι, οι, οι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, μαζί όλοι οι Ιταλοί έχουν ήδη την αντιβληματική, αυτή τη μεγάλη προστασία κατά των βαλιστικών πυράβλων αυτών που πηγαίνουν. Μέχρι την Ιωνόσφαιρα και μετά μπαίνουν μέσα που τα ακούσατε τελευταίε ημέρε. Τι ναι, κάνουν ναι, ναι. οι πύραβλοι... Το Είναι το συστήμα. Το άρο, arrow... Όχι. Μιλάω για του πυράβλους που έρχονται σαν επιτιθέμενοι. Αυτού ναι, ναι. που έστελνε το Ιράν, για να σωστά, μια και είναι πρόσφατοι αυτή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όλο. εντάξει, Εμεί λοιπόν εδώ έχουμε το δικό μα χώρο που θα προστατεύσουμε. Mm -hmm. Πώ θα το προστατεύσουμε, Άμα το δούμε, πώς τον προστατεύσουμε, Και πώς τον προστατεύουμε. Το προστατεύουμε, Για να δούμε την επόμενη. Λοιπόν. Για δέστε λοιπόν εδώ που μου λέτε για τους Άγγλους. Εδώ είναι η Κύπρος. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ είναι η Αγία Νάπα. Εδώ είναι η Αγία Νάπα. Αυτό εδώ το, το πορτοκαλί είναι ότι, αυτό που προστατεύει αυτό το ευρωπαϊκό Iron Dome. Και Don. το Καστελόριζο μέσα. Εδώ είναι το Καστελόριζο. Εντάξει. Λοιπόν, το ραντάρ της Κύπρου βλέπει όλη αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Είναι το ραντάρ της Κύπρου το μεγάλο εγγλέζικο ραντάρ. Γι' αυτό είπα την Αγία Ανάπα. Μπράβο. Λοιπόν, αφού το, αφού το ραντάρ της Κύπρου ελέγχει και η Κύπρο με τα βλήματα που έχει τώρα, μπορεί να καλύψει όλη την Κύπρο. Mm -hmm. Αλλά όταν θα έρθουμε σε αυτή την κατάσταση που θα συνδεθούν όλα αυτά τα κράτη τη Ευρώπη, όπω είναι η σύνδεση με το ΝΑΤΟ, πάνω σε αυτό το λεγόμενο αεροδόμ, τότε θα μπορεί από εδώ είτε υπάρχει πλοίο. Όπω έγινε προχθέ στο Ισραήλ, που είχαν εδώ απ' έξω δύο πλοία οι Αμερικάνοι και δίνανε 4.000 μίλια μακριά μέσα το τι γίνεται. 4.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και βεβαίω κατερρύφθησαν οι πύραυλοι και όλοι πήγανε όλοι στο, στο, το γάμο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε όμω να δούμε τι έχει τη δυνατότητα έχει η Ελλάδα. Για δέστε λοιπόν εδώ. Αυτό λοιπόν είναι όλο το αεροντόμ που θα προστατεύσουμε. Δηλαδή, μα λέτε, α... αν φύγει ένα πυρό τυχαία το λέω από την Κύπρο, για, για να μην πάρω την Τουρκία στέλνει ένα πύραυλο. Αυτόματα θα τον εντοπίσουμε και θα τον καταρρύψουμε. Βεβαίω. Βεβαίω. Ο πύραμος... Γιατί λέμε ότι το Ισραήλ είναι διότι... ένα φοβερό σύστημα, αφού το έχουμε κι εμεί. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, εμεί δεν έχουμε το σύστημα. Το... Καταρχήν το Ισραήλ, ένα λεπτό. Το σύστημα έχει να προστατεύει, έχει ένα φοβερό σύστημα να θα προστατεύει τι πόλει του. Έχει το μεγάλο για τα βαλιστικά βρήματα του Ιράν. Το Arrow. Το Arrow, το οποίο είναι όχι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, δεν συνδέονται όλα μαζί του. Είναι περίπου το εντοπίζει το ραντάρ και Στέλνει το βήμα και το καταρρύπτει. Τι κάνανε προχθέ με του Αμερικάνου, Υπήρχαν εδώ στην άκρη οι Αμερικάνοι, οι οποίοι βλέπανε όλα και λέγανε: Αυτό έρχεται να πέσει στην Ιερουσαλήμ. Τον καταρρύπτουμε. Εκείνο, αυτό το σύστημα ακόμα, το Ισραήλ δεν το έχει αναπτύξει με τον τρόπο σας σα το λέω. Εμεί πάμε λοιπόν τώρα τι να ξέρουμε. Να ξέρουμε ότι ο πύραυλο που φεύγει από εδώ, εδώ από το Ιράν να λέμε, ναι, ναι. και μπαίνει μέσα, εντοπίζεται, βλέπετε, αυτό εδώ είναι ο χώρο του εντοπισμού. Από τι? Από τα ραντάρ, τα δικά μας πλέον. Οκ. Okay. Αυτό λοιπόν το πράσινο εντοπίζει τα δικά μας ραντάρ. Με το που θα εντοπιστεί εδώ αυτό ο πύραυλος, τι γίνεται, περιμένουμε, έρχεται, έρχεται, βλέπουμε πού θα πάει να πέσει. Και άμα κρίνουμε ότι πρέπει, το καταρρύπτει. Ο, ο κομπιούτερ υπολογίζει ποια θα είναι η θέση πτώσεως και τι κάνει. Φεύγει αμέσω, δίνει, δίνει, προτεραιότητα σε κάποιο βλήμα. Μάλιστα. Πάει και το χτυπάει. Αυτό εμεί το έχουμε. Πώ το έχουμε, Καταρχήν με τα πάτριο. Εντάξει, μικρό. Πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερο. Τι κάνουμε το μεγαλύτερο, έχουμε πάρει τα ραφάλ. Τα ραφάλ έχουν τρομερέ δυνατότητε. Τι έχουμε, τα ραφάλ μπορεί να εντοπίζουν μέχρι εδώ οτιδήποτε υπάρχει και να το καταρρύπτουν. Και η μπελαρά το ίδιο. Η μπελαρά ακριβώ το ίδιο. Άρα όλα τα συστήματά μα. Όλα δηλαδή, αυτά θα, ενωθούν, θα ενωθούν πάνε σε ένα ενιαίο σύστημα που θα είναι η ευρωπαϊκή αεράμινα. <Ρίξτε> Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Το έχουν υποστηρίξει ο κύριο Δέαν ειδικά είναι ένθερμο υπέρμαχο αυτού του πράγματο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα γίνει. Αλλά αυτό όμω, αυτό ήδη το έχουμε. Δηλαδή, απλώ πρέπει να κάνουμε τη διασύνδεση. Για τη διασύνδεση. Αν έχετε τελειώσει, θέλω να συζητήσουμε για κάτι άλλο. Έχετε τελειώσει με βεβαίως. αυτό. Ναι, βεβαίω. Πάμε στο τραπέζι τώρα. Γιατί θα είχαμε κανονικά εδώ ε, έναν βουλευτή. Γιατί προέκυψε χθε ένα θέμα και δεν σα κρύβω ότι έγινα κοινωνό, ε, μάλλον αποδέκτης πάρα πολλών ερωτήσεων ε, σε σχέση με το τι ακριβώ ε, σημαίνει. Ο κύριο Νίκο Παπαδόπουλο είναι βουλευτή τη Νίκη και έκανε ένα ερώτημα, κάτω μια ερώτηση στη Βουλή δηλαδή, με την οποία, στην οποία μιλάει για μια προληπτική επιστράτευση. Εγώ προφανώ άρχισα να ψάχνω τι σημαίνει αυτό καταρχήν. Με στρατηγό που δεν υπάρχει. Μέν, ορίστε, εδώ βλέπουμε την ερώτηση. Αν πάτε παρακάτω. Και το είπε πολύ ωραίο ο κ. Γκολφόπουλο. Πάμε λίγο πιο κάτω στο κείμενο τη ερώτηση. Κύριε, κύριε. Εδώ. Ο υποστράτηγο λέει Πιτσιλή. Ε, ε, εγώ δεν ρώτησα υπάρχει, στον στρατό. Μου είπαν δεν υπάρχει τέτοιο όνομα. Ακούστε, ακούστε. ακούστε. Καταρχήν, τι σημαίνει προληπτική επιστροφή, Πώ κάνει. Υπάρχει. Καταρχήν, Και μυστική, πώ το κάνει αυτό. Λοιπόν, βλέπετε, βλέπετε, η έλλειψη γνώσεων. Και αυτό αφορά όλο τον πολιτικό κόσμο. Η έλλειψη γνώσεων. Πώ οδηγεί σε τέτοιου είδου τραγικέ καταστάσει να μην υπάρχει υποστράτηγο και να λένε ότι διέταξε προληπτική επί... Ούτε αυτό δεν ξέρει να πει. Ξέρετε, έχει δημιουργήσει πανικό αυτό. Μα, κοιτάξτε, μα, ο κόσμο ο οποίο δεν ξέρει, ξέρετε και θα έχουμε πολλά τέτοια. Διότι η, η, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας δημιουργήσει πολλά τέτοια εδώ θέματα. Εδώ δεν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, τεχνητή εδώ, μιλάμε, μιλάμε. εδώ μιλάμε τη δύναμη του διαδικτύου πέφτει μία... Ένα ψεύτικο χαρτί. Ένα κάπω λέει ένα πρώην πρέσβη, ο οποίο μάλιστα είχε χάσει και τον το, το τίτλο του. Υπάρχει αυτό ο πρέσβη. Ναι, υπάρχει και έκανε και δήλωση να Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για αστείωτε. Ακούστε. Στο, στο, στο στράτεμα, το πρώτο που μαθαίνουμε για πληροφορία είναι ποιο την είπε, παιδιά, αυτό. Πόσο αξιόπιστο είναι αυτό που την είπε. Παντού και στη δημοσιογραφία το ίδιο. Άντου. Πόσο αξιόπιστο είναι, τόσο. Για ψάξτε τη λίγο. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχει ψάξει καθόλου. Μα δεν υπάρχει πιτσιλή. Πρώτον δεν υπάρχει πιτσιλή. Πρώτον, ό,τι είναι γραμμένο είναι λάθο γραμμένο. Μάλιστα. Αυτό πρέπει, αυτό πρέπει να το βλέπουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Και αυτά που ακούνε, και αυτά που ακούνε, και αυτά μάλλον που του λένε στα αυτιά και τα χαϊδεύουν για να ακούνε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό. Είναι Θέλω τραγικό. να σα ευχαριστήσω. Ακόμα προχθέ πάλι δεν είχαμε ένα άλλο θέμα που πάλι δεν υπήρχε κάποιο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Υπήρχε, υπήρχε πάλι μια διάδοση ότι κάποιο είπε κάτι ο οποίο δεν υπήρχε που το είπε. Εδώ όμω πρόκειται για το στρατό και δημιουργεί πανικό. Θέλω να σα ευχαριστήσω ε, πάρα πολύ κύριε. και για τον Άιροντομ και για αυτό γιατί πραγματικά μου στείλανε και μηνύματα τηλεθεατέ αν όντω ισχύει όχι. Πρέπει να προσέχουμε ειδικά ε, στο βέβαια. διαδίκτυο. Ο κόσμο πρέπει να προσέχει τι διαβάζει. Και τι λέγεται. Και προσοχή στον υποστράτηγο Πιτσιλί.